Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ταμπουρωμένος στη Ριγίλης, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Μιλτιάδης Έβερτ, αρνείται να παραδοθεί στην συμμορία, συγγνώμη, στην ομάδα των τριών. Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ και εγώ στέκομαι περήφανα δίπλα της, δήλωσε την περασμένη Πέμπτη, οπότε συνεδρίασε το Πολιτικό Συμβούλιο και οι Νομαρχιακές Επιτροπές. Μόνος, και όχι μάνος, στο σπίτι. Μίλτο, κράτα γερά. Η εκπομπή έχει επενδύσει πάνω. Δε σ' αφήνω, δε σ' αφήνω, κύκλος γίνομαι και κλείνω, που χωράει μόνο ένα, δηλαδή εσένα. Και στο έλλειμμα θα φτάσω, προκειμένου μη σε χάσω, κι ο Θεός θα μ' απαλλάξει, γιατί σ' αγαπώ. Λόγια μην ακούς του κόσμου, μας ζηλεύουνε μωρό μου. Το κακό μας θέλουν φως μου, γιατί σ' αγαπώ. Με πληροφορούν από το κοντρόλ ότι θα συνδεθούμε εκ πλαγίου με τη Ριγίλης, όπου συνεδριάζουν ξανά και ξανά τα όργανα. Όπου Γιώργος και Μαναμά, όσα είχα και δεν είχα μου τα μάσησες, και πατήρι στο φινάλε με παράτησες. Δεν παγιέσαι, δεν πειράζει, χαλάλη σου. Σήμερα μέρα θα χτυπήσεις το κεφάλι σου. Μίλτο, χάσαμε την εκπομπή. Τελείως αδιασταύρωτες πληροφορίες λένε ότι δεν αποκλείεται ο κύριος Έβερτ να χάσει τη δουλειά του στη Ριγίλης και να αναζητήσει ένα άλλο επάγγελμα. Εν ώψη αυτού του ενδεχομένου, η εκπομπή διενήργησε ένα γκάλο παστραπή και βροντί, θέλοντας να διερευνήσει ποιοι επαγγελματικοί ορίζοντες ανοίγονται για τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Σε περίπτωση που ο Μιλτιάδης Έβερτ χάσει την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, τι θα του προτείνατε να κάνει μετά για δουλειά ως επάγγελμα? Μετάνιωση να ξεπαθωθεί να φύγει. Μποιατζή, τίποτα άλλο. Εκπαιδευτή σκυλιών. Μπορεί να ασχοληθεί και με το αγόρι του μάτι, με τα σκυλιά του και με τις μακαρονάδες του. Να πάει σκαλία. Ράφτης, καλύτερα είναι. Ψύχτης, αθλητής, γυμναστής, τενόρος, ηθοποιός, χορευτής. Άλλο, έχεις τίποτα να πεις. Αλλά στις πολιτικές διαμάχες, ειδικά στην Ελλάδα, υπάρχει πάντα και το παράδοξο στοιχείο. Κανείς δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη για την οποία θα σας ενημερώσουμε αποκλειστικά. Κυρίες και κύριοι, παραλίγο να πάθει έμφραγμα ο κύριος Μητσοτάκης όταν αργά χθες το βράδυ κυκλοφόρησε η φήμη ότι παρετείται ο κύριος Έβερτ από την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας και ότι απομονώνεται στο κτήμα του στο Πικέρμι. Ένδρομος Πελιδνός, ο επίτιμος, έκανε την ακόλουθη δήλωση. Πρέπει να διαψεύσω μια είδηση που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα Απογευματινή. Η είδηση δεν είναι απλώς παντελώς ανακριβής. Λυπούμε, αλλά είμαι υποχρεωμένος να προσθέσω ότι είναι και υποβολημαία. Πολιτικοί παρατηρητές δεν δυσκολευόταν να δώσουν την εξήγηση. Τι θα απογίνει, λένε, ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς τον κύριο Έβερτ και πώς θα περνάει η Ντόρα τη μέρα της. Ειδήσεις από εδώ και από εκεί. Η ρεπορτάζ στην κολονακιώτικη γειτονία του Πρωθυπουργού έκανε το Έθνος της Κυριακής και τι προέκυψε. Ο γείτονάς μας, ο πελάτης μας, Κώστας Σιμίτης. Και προέκυψε ότι ο κύριος Σιμίτης, εκτός από κάποιες μπύρες, δεν έχει αγοράσει ποτέ αλκοόλ. Αντίθετα, ο μπακάλης του, του στέλνει κάθε πρωί στις 7 μπουκάλια τα γάλατα. Εμείς εδώ, με κίνδυνο να βγούμε από την μαύρη λίστα, αποκαλύπτουμε όλη την καλά κρυμμένη αλήθεια για τις πρωθυπουργικές παρεκτροπές. Συγκεκριμένα, δεν είναι λίγες οι φορές που ο κύριος Σιμίτης έχει πέσει λιπόθυμος στο δρόμο, τύφλα στο μεθύσι. Αυτό συμβαίνει όταν έχει κατεβάσει 2 μπουκάλες ξινόγαλο. Άνθρωποι του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος και χωροταξίας
διηγούνται ότι τον έχουν πάει σηκωτό στο κρεβάτι γιατί ανακάτεψε τα ποτά. Έβαλε χαμομήλι μέσα στο τσάι, δυναμίτης. Επίσης αποκαλύπτεται ότι συχνά πυκνά τραβλίζει μετά από υπερβολική κατανάλωση γιαουρτιού. Λέγεται, και αυτό το μεταδίδουμε με κάθε επιφύλαξη, ότι τις τελευταίες μέρες το έχει ρίξει στη μολόχα, πικραμένος επειδή, λέει, δεν προχωράει η ευρωπαϊκή ενοποίηση. All right! Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Status, ο Κώστας Σπυρόπουλος μιλά για την αθώα σχέση του με την κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου. Είναι παραμύθια. Βρέθηκα, τονίζει, με ένα άνθρωπο που έχουμε ένα κοινό. Το ότι έφυγαν οι άνθρωποι της ζωής μας. Είπαμε δύο κουβέντες, φάγαμε, κάναμε ένα καλαμπούρι και τελείωσε το θέμα. Το να κάνεις παρέα με έναν άνθρωπο, συνεχίζει ο κ. Σπυρόπουλος, δεν σημαίνει ότι έχεις και ερωτική σχέση. Bye bye, my darling. Τα νησάκια Σκάντζουρα και κυρά Παναγιά στο Ιόνιο ζήτησε να αγοράσει ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος για να τα μεταβιβάσει στον διάδοχο. Όπως βλέπετε, το παιδί έχει μέλλον. Προπονείται για βρικόλακας. Ο Γιώργος Νταλάρας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να τον δούμε στη Βουλή. Άλλωστε, όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα Εξουσία, τα κόμματα πάντα τον πολιορκούν γιατί, όπως λέει, μπορεί με τα ρεφρέν του να εξασφαλίσει χιλιάδες ψήφους. Ας δούμε τώρα το σχόλιο του για το Πασόκ των απογοητευμένων. Στα σβησμένο καρβουνάκι, πεταμένο στη γωνιά. Και οι εκτιμήσεις του Γιώργου Νταλάρα για τη Νέα Δημοκρατία. Με κόψαν, με χωρίσαν στα δυο. Τη μια πλευρά μου, τη μια φτερούγα μου. Κι είμαι μια στάλα, αίμα στα χείλη σου, ένα αγέρι. Η τοποθέτησή του έναντι του κουκουέ. Πέφτει σε λάθη, τι έχει πάθει, και κάθε μέρα βρίζει και γελά. Με πικραίνει, σαν ξένο με κοιτά. Και στο ρέμα με τραβά. Σχόλιο Νταλάρα για το συνασπισμό και όχι συνασπασμό με το σημητό Πασόκ. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Άλλα μου λένε τα καρδιά σου και άλλα τα φιλιά σου. Όσο για το δίκη, ο Γιώργος Νταλάρας προέβη στην ακόλουθη δήλωση. Έφτανω μα σε ένα δωμά που να ξαπλώ να κλείσεις μα. Ο ένας πάει σινέμα, ο άλλος πέφτει και κοιμά. Ύπνος με βάρδια δηλαδή, πόρτα σύρμα για κλειδί. Οι φήμες ότι ο πρόεδρος της πολιτικής άνοιξης, κύριος Αντώνης Σαμαράς, ετοιμάζεται να χτυπήσει την πόρτα του πρώην κόμματός του, συνεχίζουν να εντείνονται στο πολιτικό σκηνικό. Το ερώτημα βέβαια είναι αν θα βρει πόρτα ή παράθυρο στη θέση. Ήρθες πάλι σαν και πρώτα και μου χτύπησες την πόρτα τα γλυκό χαράματα. Εμείς οι δύο δεν μπορούμε χωρισμένοι για να ζούμε. Ούτε εσύ χωρίς εμένα, ούτε εγώ χωρίς εσένα. Στις 31 Ιανουαρίου του 1997 θα πρέπει η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που συγκροτήθηκε χθες
να παραδώσει το πόρισμά της για το μαγαζίνο, συγγνώμη, για το καζίνο του Φλίζου. Σημειωτέων ότι μέχρι σήμερα έχουν λειτουργήσει 14, παρακαλώ, εξεταστικές επιτροπές. Φάκελος Κύπρου, υποκλοπές Τσίμα, Κοσκοτάς, Καλαμπόκι, Προμήθειες, Boeing, Αγέτ, υποκλοπές Μαυρίκη. Και μόνον ο πρώην υπουργός κ. Νίκος Αθανασόπουλος πλήρωσε με φυλακή. Καημένε Αθανασόπουλε, τι σου έλεγε να πάθεις. Δεν ξέρουμε βέβαια στην περίπτωση του κ. Λιβανού ποιος θα πληρώσει την ύφη. Όμως το πιο πιθανό είναι να επανέλθει στη Βουλή χάρης στην εξεταστική. Τυχερέ Διονύσια. Μαμά, πού είναι ο μπαμπάς? Πού είναι ο μωρό μου? Παίζει. Και από νωρίς στρώθηκε σε πράσινο τραπέζι. Πάλι ντόρτια ύφερα. Κόψε τα ζάρια τα χαρτιά προτού το μετανιώσεις και απολογήσου στα παιδιά τι σεβασμό θα δώσεις. Πόσο να κάνω υπομονή, ξεχυλήσαν οι πόνοι, να φεύγεις και να ξενυχτάς και μαμά φύγεις. Ειδήσεις έξω από εδώ. Οι Ιαπωνέζοι πρωτοτύπησαν και πάλι, πληρώνοντας ένα μικρό ποσό. Όσοι εργαζόμενοι θα ήθελαν να δίνουν το διευθυντή τους, αλλά ευτυχώς για εκείνους δεν το κάνουν, μπορούν να επισκέπτονται ένα ναό καταστροφής, γεμάτο με παλιά έπιπλα, με βάζα και να τα κάνουν γυαλιά καρφιά. Μετά την εκτόνωση προσφέρεται μπύρα και σάντουιτς για να επανέλθουν οι χαμένες θερμίδες. Εδώ το μαγαζί στη Ριγίλης προσφέρει τίποτα ή μήπως έχει ξεπουλήσει? Ας μην ανησυχούν οι γονείς των οποίων τα παιδιά τρώνε τα νύχια τους. Ψυχαναλυτικές έρευνες της ΗΠΑ έδειξαν ότι οι ονειχοφάγοι είναι συνήθως παιδιά ζωηρά, υπερδραστήρια, που ενδεχομένως εξωτερικεύουν λίγο αδέξια τα συναισθήματά τους. Θέλετε παράδειγμα? Το Associated Press μεταδίδει από το ακροτήριο Kennedy ότι η NASA προγραμματίζει με ένα λογικό οικονομικό κόστος αποστολή ανθρώπων στον Άρη, στα πλαίσια του προγράμματος Παγκόσμιος Παρατηρητής. Φωτιές άναψε στη Βρετανία η δήλωση του Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπορι ότι μερικά χαστούκάκια κάνουν καλό στα παιδιά. Φτάνει αυτό να γίνεται με αγάπη. Μάλιστα, ο ηγέτης των εργατικών, Τόνι Μπλερ, συμφώνησε λέγοντας ότι χαστούκιζε τα παιδιά του για να καταλάβουν ότι υπάρχουν και κάποια όρια. Έβαλε ο διάβολακος. Κυρίες και κύριοι, μόλις τώρα πήραμε ένα τηλεγράφημα από το αρχηγείο του κυρίου Έβερτ. Ειμέτερε δυνάμεις, αμήνονται του πατρίου εδάφους. Ίση ο νος άριστος, αμήνεστε περιπάρθης. Αυτά για σήμερα. Δεν αποκλείεται να τα πούμε το άλλο Σάββατο. Σοβαρά μιλάω. Γεια σας.